πάρουμε την έγκριση και την υπογραφία από την πολεοδομία και θα το κάνουμε. Αλλά όταν πας πραγματικά με το σταυρό στο χέρι και με τον νόμο και τίμια, μπορεί να φας και 10 και 12 και 15 μήνες καθυστέρηση μέχρι να πάρεις όλες τις εγκρίσεις, όλες τις άδειες και τις υπογραφές για το συμβόλαιο για να γίνει το έργο. Είναι λοιπόν πολύ χοντρό ψέμα και πολύ φτηνή προπαγάνδα αυτό το οποίο πήγανε να πούνε ότι αν τώρα παραμονές εκλογών πάνε να κάνουν έργο. Όλα τα έργα τα οποία είδατε το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια έχουν προετοιμαστεί και έχουν μελετηθεί 1, 2, 3 χρόνια πριν. Εκείνο που θέλω να ξέρετε πολύ τίμια και καθαρά είναι ότι εκτός από τα έργα και εκτός από τα προγράμματα τα πολλά που έχουμε κάνει και θα πούμε μερικά πράγματα, εξοπλίσαμε τα χρέη τα οποία ήταν πάρα πολλά. Στο λαιμό του Δήμου Νεάπολης υπήρχε μια φυλιά 17,5 εκατομμύρια ευρώ χρέη και δάνεια. Και τα περισσότερα από αυτά προέρχονταν όταν το τελευταίο τύπο από το πρώτο δεν ήταν ξαναγίνει. Τα 17 δάνεια που ήταν φυλιά στο λαιμό και μάλιστα με 12,5% επιτόκια του Θεού, όταν οι Δήμοι παίρνουν με 3-4% επιτόκιο τα δάνεια, τα δάνεια που είχαν πάρει στην Άπολη το 1999, το 2000, το 2001, το 2002, που από τότε προέρχονται αυτά τα δάνεια, ήταν με το 12,5%. Όσοι ξέρετε λίγα τραπεζικά και οικονομικά, καταλαβαίνετε ότι ένα δάνειο, 1 εκατομμύριο ευρώ, όταν το παίρνεις με 12,5% επιτόκιο, σε 7 χρόνια αν είναι να το ξοπλίσεις, το ξοπλάς 2 εκατομμύρια. Σε 15 χρόνια αν είναι να το ξοπλίσεις, το ξοπλάς 3 εκατομμύρια. Αυτά τα δάνεια ήταν 25 χρόνων και το 1 εκατομμύριο γινόταν 4. Τα 10 εκατομμύρια που είχαν πάρει, 40. Γι' αυτό πήγαμε και βγάλαμε από το ταμείο που φέραμε από το Δήμο Σιτών, βγάλαμε λεφτά και τα ξοπλίσαμε για να μην είναι η φυλιά στο λαιμό του λαού της Νεάπολης. Γιατί όταν ένα νοικοκυριό εσείς στο σπίτι σας σας κυνηγάνε οι τράπεζες και σας κυνηγάνε τα περαισέρια, μπορείτε να κάνετε προκοπή. Λοιπόν, και αυτό κιόλας εμείς ως νοικοκύριδες σε αυτόν τον τόπο ξοφλήσαμε όλα τα χρέη και όλα τα δάνεια. Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα από τον πρώτο χρόνο το 11 ερχόντανε με τα τιμολόγια στο χέρι και φωνάσανε και βρίζανε: έχω 8 χρόνια να πληρωθώ, 10 χρόνια με καθυστεράει ο Δήμος Νεάπολης να με πληρώσει. Καταστηματάρχες, προμηθευτές, τα ψωμιά που στέλνανε στους παιδικούς σταθμούς από τα ψωμάρια, από τα αρτοποιεία, από τα κρεοπολία, τα κρέατα που παίρνανε στους παιδικούς σταθμούς, από τα βενζινάδικα, τα καύσιμα, τα πετρέλαια και τις βενζίνες που παίρνανε για τα απορριμματοφόρα. Τα έργα, 10 χρόνια, το καφί, του παιδικού σταθμού. Έργα πριν από 10 χρόνια χρωστούμενα. Πάγαμε 1,5 χρόνο να τρέχουμε με τα δικαστήρια και με τα χαρτιά να ξοπλίσουμε, Τώρα πώς έχουν μούτρα κάποιοι άνθρωποι. Χαταχώσανε τον Δήμο Νεάπολης, τον χρεοκοπήσανε, τον παλιρίσανε και τον παρατήσανε. Γιατί όποιος αγαπάει τον τόπο του δεν τον παρατάει. Εμένα δεν με πιέσανε να πάω για νομάρχης, να πάω για περιφερειάρχης, να πάω για βουλευτής. Εμένα δεν ήρθανε και δεν μου είπανε να πας πρόεδρος του οργανισμού εκεί και με αυτοκίνητα και με λιμουζίνες και με καλούς μισθούς. Είπα όχι, το Δήμο μου, τον τόπο μου που γεννήθηκα και μεγάλωσα και αγαπάω, δεν τον πουλάω. Καλά, ναι. Δεν τον παρατάω. Δεν τον παράτησα. Στους ορόφους άδεια γραφεία, το Ταμείο του Δήμου Νεάπολης έχισε να πληρώνει 30, 40, 50 χιλιάδες το χρόνο για ένα ερείπιο το οποίο λέει ήταν το κέντρο για το κύριο στο σπίτι. Εσείς βλέπατε κανένα που ήταν στο σπίτι από αυτό το κύριο. Σε όλη την Ελλάδα, εγώ που είμαι υπεύθυνος για το βοήθεια στο σπίτι, το βοήθεια στο σπίτι είναι μέσα στα κατοίκια. Από τον πρώτο μήνα που αναλάβαμε τη διοίκηση και τη Νεάπολη, το ξενικιάσαμε. Κάποιοι μας ορμήξανε να μας φάνε γιατί χάσανε το παραδάκι. Τους είπαμε ότι το χρειαζόμαστε. Τώρα που συμφωνέψαμε κιόλας και πήγαμε την κοινωνική υπηρεσία στο δεύτερο όροφο, που είναι άριστη και δουλεύει μέχρι τις 9 το βράδυ, και πήγαμε το βοήθεια στο σπίτι στα καμπή που είναι άριστα και δουλεύουν και μέχρι τις 8 το βράδυ και δεν το χρειαζόμαστε και κάναμε οικονομία από 30 χιλιάρικα το χρόνο να υπολογίσετε στα 3 και χρόνια 100 χιλιάδες ευρώ και άλλα 100 εισιτηρίες και επισκευές.
μόνο από αυτό κάναμε οικονομία 200.000 ευρώ. Το να βρίζεις μόνο και να λες είναι ανώμαλος, είναι τρελός, είναι έτσι, είναι αλλιώς ο Δανιήλ. Αυτό δεν πιάνει. Μπορεί να ξεγέλασε και μερικούς. Λοιπόν, πρόγραμμα έχεις. Εμείς σας στείλαμε 36 σελίδες αναλυτικό πρόγραμμα. Σε κάθε γειτονιά τι έχουμε σχέδιο, όχι τα μελέτες, πρόγραμμα, χρηματοδότηση, έργα. Και σε κάθε τομέα τι προγράμματα θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε επιπλέον στα καφέ. Είπαμε ότι θα κάνουμε καινούριο δημοτικό ιατρείο και στην Άπολη καινούριο. Το κάναμε ήδη, τα μηχανήματα ήρθαν. Τελευταία τεχνολογία. Είπαμε ότι θα κάνουμε καινούριους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Κάναμε ήδη. Είπαμε ότι θα ανακατασκευάσουμε όλη την Άπολη, θα εξαφανίσουμε τα καλώδια της ΔΕΗ. Όπως έχουμε κάνει εδώ και 15 χρόνια στις Ικές, στους περισσότερους δρόμους στις Ικές δεν υπάρχουν κολόνες, ξύλινες και καλώδια της ΔΕΗ. Τα έχουμε εξαφανίσει, όλα είναι υπόλοιπα. Και αυτή εδώ η περιοχή είναι και αυτή στο πρόγραμμα. Θα είχε γίνει μέσα στο 2013, αλλά σταμάτησε η ΔΕΗ το πρόγραμμα. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Εμείς είχαμε εξασφαλίσει και τα λεφτά. Στην άλλη περιοχή της Νιάπολης είπαμε θα ξυλώσουμε πεζοδρόμια, δρόμους, κράσπεδα και τα κάναμε. Και έρχομαι τώρα για μεθαύριο. Γιατί καταρχήν σας προσκαλώ και σας προσκαλούμε όλες και όλους αύριο στις 8 η ώρα στο ρολόι. Που δεν θα είναι απλά μια ομιλία, θα είναι το γλέντι μας, θα είναι η συνάντηση της νίκης, θα είναι η γιορτή. Μοιράστε και όλες να τα έρθουν. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Σας προσκαλούμε λοιπόν και σας παρακαλούμε με τα παιδιά σας, με τα εγγόνια σας, με τις φίλες σας, έχουμε τις στρωμένες τις καρέκλες, να μην περιμένετε. Θα έχουμε μουσική, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα έχουμε και έτσι ένα μικρό κέρασμα. Όλα για σας, για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι εμείς δεν είμαστε μόνο για τις εκλογές. Θα πούμε και 5 πράγματα στην ομιλία. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω καταρχήν να έρθετε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της νίκης αύριο στις 8 η ώρα. Εσείς μάλιστα εύκολα μπορείτε να κατηφορήσετε από εδώ, είναι κοντά. Λοιπόν, τώρα, να τελειώσω λίγο σας παρακαλώ. Τώρα θέλω να σας πω κάτι για την Κυριακή, για τις εκλογές. Εγώ καταλαβαίνω και είδαμε και στους σταυρούς, είδαμε και στους ψήφους και εδώ σε αυτό το σχολείο και στο άλλο και στη γειτονιά ότι κάποιοι από εσάς για κάποιους λόγους, επειδή είχατε κάποιο γνωστό στη γειτονιά, επειδή είχατε κάποια δημοτική σύμβουλο, αντιδήμαρχο, κάποιον άλλον σύμβουλο, ρίξατε λόγω του σταυρού, εντάξει, ό,τι θέλετε κάνετε, ό,τι θέλατε κάνετε, με γεια σας, με χαρά σας, εγώ δεν παρεξηγώ κανένα. Βέβαια, όταν διαλέγουμε κάποιον να κυβερνήσει, διαλέγουμε τον καλύτερο. Όχι αυτόν ή αυτή που έρχεται και κουνιέται και λυγέται και αγκαλιάζει και φυλάει και κάνει τον ένα και τον άλλο, αλλά αυτός που μπορεί να κάνει δουλειά στον τόπο. Τέλος πάντων, λοιπόν, είδαμε τα αποτελέσματα. Και είδαμε ότι σε αυτά τα σχολεία εδώ της περιοχής, κάποιοι άνθρωποι πήγατε και ψηφίσατε τον έναν ή τον άλλο συνδυασμό εξαιτίας του ότι είχατε μέσα σας μια υποχρέωση να βάλετε ένα σταυρό σε αυτόν, σε αυτήν, σε εκείνον, στον άλλο. Τώρα την Κυριακή δεν έχει σταυρούς, απαγορεύονται οι σταυροί. Μην τυχόν κάνετε λάθος και βάλετε σταυροί. Την Κυριακή θα διαλέξετε ποιος θα είναι δήμαρχος. Γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση. Εγώ θέλω πολύ αυστηρά και πολύ σκληρά να μας βάλετε και τους δύο στη ζυγαριά. Ποιος είναι τίμιος, ποιος είναι νόμιμος, ποιος είναι καθαρός, ποιος αγαπάει τον τόπο του και δεν τον πούλησε και δεν τον πρόδωσε. Ποιος μένει εδώ τόσα χρόνια και αγωνίζεται και παλεύει και πετυχαίνει πράγματα που είστε περήφανοι σε όλη την Ελλάδα. Ποιος μπορεί να πετύχει και άλλα περισσότερα. Και άμα διαλέξετε τον άλλον, με γεια σας, με χαρά σας. Αλλά μη σας παρασύρει καμία ή κανένας ότι ξέρεις για μένα ψήφισε από εκεί. Αυτά τελειώσανε. Το σταυρό το χρέος σας το κάνατε. Ό,τι σταυρό θέλατε να βάλετε, το βάλατε την προηγούμενη Κυριακή. Yeah. Τώρα, αυτό το παραμύθι που βλέπω και ακούω ότι λένε κάποιες και κάποιοι, α, τώρα θα με ξαναψηφίσει. Δεν έχει. Είναι ψέμα. Δεν βάζουμε ξανά σταυρό. Όποιοι σύμβουλοι ήταν να βγούνε, βγήκανε. Δεν έχει ανάγκη κανένα σύμβουλος, κανένα σταυρό. Ίσα-ίσα, άμα βάλετε σταυρό, μπορεί να βγει και άκυρο. Μπορεί να βγει και άκυρο. Άρα, αυτοί που έρχονται να κοροϊδέψουν τον κόσμο και να λένε «Α, για μένα ψήφισε αυτόν», σας υποτιμάνε και σας λένε ψέματα. Την Κυριακή, λοιπόν,
ζυγίστε αυτά που σας είπα, την τιμιότητα, την νομιμότητα, την αγωνιστικότητα, την προσπάθεια που έχει κάνει και ο ένας εγώ και ο άλλος, και αν νομίζετε ότι ο άλλος έχει τέτοια στοιχεία και διαλέγεται τον άλλο, με γεια σας, με χαρά σας. Ελεύθεροι πολίτες είμαστε και είστε και μπορείτε, αλλά θέλω με το μυαλό και με τη συνείδηση και με την ψυχή σας να το κάνετε αυτό το πράγμα.